Εγώ πολύ τεκμήνα. Θα δουλειά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνικών αναστηρικών, των ελεύθερων αγωνικών αναλύων. Και στους γύρω δρόμους έχουν συγκεντρωθεί 40.000 διαδηλωτές. Μια μεγάλη διαδήλωση εργατών που προσπαθεί να διασπάσει τον κλειό της αστυνομίας. Ώρα 2 και 55 πρώτα λεπτά. Σας μιλάω ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. ΛΑΕ της Ελλάδος, ΛΑΕ των Αθηνών. Αυτή τη στιγμή, έξω από το Πολυτεχνείο, στους χώρους των οδών Πατησίων, υπάρχουν τάγκ. Οι Έλληνες που βρίσκονται μέσα στο Πολυτεχνείο, έξω από το Πολυτεχνείο και στους άλλους δρόμους των Αθηνών, ξέρουν πώς θα φερθούν τα τάγκ. Ξέρουν ότι οι φαντάροι που βρίσκονται πίσω από το μέταλλό τους, οι καρδιές αυτών των φαντάρων είναι μαζί τους. Ξέρουν ότι οι φαντάροι δεν θα αποφασίσουν ποτέ να πατήσουν σκανδάλι ενάντια στον άοπλο τον άμαχο πληθυσμό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Εφαρμογή Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη App. Ήταν 14 Φλεβάρι του 1973, όταν ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές με το σύνθημα «Κάτω ο 1347». Χώρος συγκέντρωσης ήταν και τότε το Πολυτεχνείο και το αίτημα ήταν συγκεκριμένο. Να καταργηθεί ο νόμος που προέβλεπε τη στράτευση των φοιτητών που ανέπτυσαν συνδικαλιστική δραστηριότητα. Η αστυνομία τότε παραβίασε το Πανεπιστημιακό Άσυλο και διέλυσε τη συγκέντρωσή τους. Συνέλαβε 11 φοιτητές, τους παρέμεψε σε δίκη για περίβριση αρχής. Και η πειθαρχημένη στο καθεστώς δικαιοσύνη καταδίκασε 8 από τα παιδιά. Εννιά μέρες μετά το ξεσήκωμα στις 23 Φλεβάρι του 1973, οι φοιτητές έκαναν κατάληψη της νομικής σχολής στην Αθήνα. «Ζήτω η ελευθερία, κάτω η Χούντα» ήταν τα συθήματα που κυριάρχησαν. Τα πλήθη περνούσαν και ξαναπερνούσαν κάτω από τη νομική σχολή για να πάρουν ανάσες ελευθερίας από τα εξεγερμένα παιδιά. Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο Ραδιοφωνικός Σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός που μετά από 6 χρόνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορεί να λέει ελεύθερα την αλήθεια. Ο ελληνικός λαός, ο λαός της Αθήνας, ο λαός της Αθήνας αγωνίζεται στους δρόμους. We'll be right back.
Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973 άρχισαν με μία συγκέντρωση στο προάβλιο του Πολυτεχνείου. Ήταν 14 Νοέμβρη, Τετάρτη πρωί. Οι φοιτητές αξίωναν να γίνουν οι εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους το Δεκέμβριο, όπως είχε καθοριστεί, και να μην αναβληθούν για το Φλεβάρι του 1974, όπως ήθελε η Χούντα. Και ακόμα ζήτουσαν οι εκλογές να διεξαχθούν από εφορευτικές επιτροπές που θα καθορίζονταν με δημοκρατικές διαδικασίες και όχι από τους άριστους φοιτητές όπως επιζητούσε η Χούντα. Κήρυξαν αποχή από τα μαθήματά τους. Ίδιες συγκεντρώσεις έγιναν εκείνο το πρωί στη νομική και την ιατρική σχολή. Οι φοιτητές της νομικής έβγαλαν ψήφισμα. Σε αυτό διατύπωναν τα αιτήματά τους, ανάκληση της απόφασης της Χούντας που αναφερόταν στις φοιτητικές εκλογές, εκδημοκρατισμός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αύξηση των δαπανών για την παιδεία σε 20% του κρατικού προϋπολογισμού, απόλυση των αναγκαστικά, με τον 1347 στρατευμένο συναδέλφο τους, κατάργηση των αντιφοιτητικών διαταγμάτων. Με σημαία τους, το ψήφισμα αυτό κατέβηκαν στο Πολυτεχνείο. Φτιάχνω με καπέλα από χαρτί. Είχαμε και ξύλινα του φέκια. Thank you.
προειδοποίηση. Και μια προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η αστυνομία χρησιμοποιήσει τα κρυγόνα, μη φοβηθεί. Ο τρόπος να τα αντιμετωπίσει είναι απλός. Πρώτον, βαζελίνη ή κραζόν γύρω στα μάτια. Και δεύτερον και το σπουδαιότερο, μην τρίβει τα μάτια. Μην τρίβει τα μάτια. Λαέ της Αθήνας, με ψυχραιμία προχώρησε. Ενότητα και αγώνα. Ενότητα και αγώνα. Όλοι κάτω. Όλοι κάτω. Όλοι στους δρόμους της Αθήνας. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο. Μέτρω τους χτύπους, το αίμα μετρώ. Είμαι τρεκτάρι, με έχουν κλειστεί στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Λείπουν το βράδυ την ταράτσα τον Ανδρέα. Μέτρω τους χτύπους, το πόρτο μετρώ. Πίσω από τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Θα φτάνει εσύ, θα φτάνει. Δημοσιογράφος Κλέαρχος Τσαουσίδης, για να έρθουμε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης, περιγράφει στην Κλαούντια Έγκερ στο 2007 το τι έζησε τότε τις ημέρες του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη. Τότε που χιλιάδες φοιτητές βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 16 Νοεμβρίου μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή για να δώσουν το δικό τους αγώνα ενάντια στη δικτατορία. Τα ξημερώματα του Σαββάτου 17 Νοέμβρη, εκατοντάδες φοιτητές αναγκάστηκαν με την απλή των όπλων να εγκαταλείψουν την κατάληψη και βρέθηκαν για μέρες στα κρατητήρια και τα αστυνομικά τμήματα, ενώ άλλοι φυλακίστηκαν. Ακούστε πώς περιγράφει τα γεγονότα ο εκ λοιπόν πλέον Κλέαρχος Τσαουσίδης το 2007 στην Κλαούντια Έγκερς.
δημοσιογράφος Κλέαρχος Τσαουσίδης ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Έζησε τις στιγμές αντίδρασης με τους χιλιάδες φοιτητές μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή. Αρχικά μάζευε φάρμακα και μετά ανέλαβε τον ραδιοφωνικό πομπό. Για μένα, ξέρετε, δεν απομονώνονται τα γεγονότα. Υπάρχει μια αλληλουχία σε όλη την περίοδο της δικτατορίας. Είτε όταν με επικεφαλή στο Τριαντάφυλλο τον Μηταφίδη και τον Αντώνη Ντολιάκο, τον καθηγητή, είχε στηθεί η Λαϊκή Πάλι, μια οργάνωση που ξεκίνησε από τη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης και μετά απλώθηκε, είσαμε και την άνοιξη του 1973, όταν στη Μένα Αθήνα είχαμε τα γεγονότα τότε της νομικής. Εδώ η μεγάλη σύναξη έγινε στην πλατεία του Χημείου. Για πρώτη φορά εμφανίστηκαν και οι συντεταγμένες ομάδες των τραμπούκων της Χούντας. Δυστυχώς τραμπούκοι τότε ήσαν και κάποιοι φοιτητές και πάρα πολλοί σπουδαστές της σχολής σωμάτων, στρατιωτική ιατρική δηλαδή κλπ. Τώρα το Πολυτεχνείο προετοιμαζόταν και προετοιμαζόταν από στελέχη διαφόρων παρανόμων οργανώσεων, αλλά και των νομίμων. Ξέρετε, ήταν μια περίεργη κατάσταση. Εθνικοτοπικοί σύλλογοι που είχαν ιδρυθεί μόλις σταμάτησε να ισχύει ο στρατιωτικός νόμος και μέσα από τους οποίους γινόταν μια κατ' επίφαση νόμιμη δουλειά και αρκετή παράνομη. Λοιπόν, γίνονταν πολλές συνάξεις σε διάφορα σπίτια. Εντάξει, θυμάμαι κιόλας κάποια αν θέλετε. Είναι του Νίκου του Φωτίου, του σημερινού καθηγητή του φιλόλογου, στο Χαριλάου τότε. Ένα δικό μου που μέναμε μαζί με τον Χρήστο το Ζαφύρι, στην Αρχαιολογικού Μουσείου πίσω από το Γενή Τζαμί. Μια κοπέλα στη Βελισσαρίου. Ήταν αρκετά αυτά τα σπίτια όπου προσπαθούσαμε να βάλουμε κάτω τα πράγματα, 10, 15, 20 άνθρωποι που εκπροσωπούσαμε ό,τι εκπροσωπούσαμε τέλος πάντων, και να προχωρήσουμε σε μια πια ανοιχτή σύγκρουση με τη Χούντα. Φυσικά δεν είχαμε υπολογίσει αυτό που θα γινόταν, δηλαδή την ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, που παράλληλα πήγαινε χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε. Και φυσικά αναγκαστήκαμε να επισπεύσουμε, γιατί έτρεξαν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου της Αθήνας και θελήσαμε κι εμείς να είμαστε μαζί. Δεν ήμασταν τόσο όρημοι όσο οι Αθηναίοι συνάδελφοι, ούτε η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, ας τα πούμε αυτά. Στην Αθήνα υπήρχε συμπαράσταση από τον κόσμο, εδώ δεν υπήρξε συμπαράσταση. Ίσως λόγω του απομονωμένου του χώρου του Πολυτεχνείου, ήταν αρκετά διαφορετικός και από σήμερα. Η Νέα Γνατία ήταν ένα στενό δρομάκι που πέρναγε από εκεί μπροστά. Έτσι ήταν πάρα πολύ εύκολο για τους ασφαλίτες και το στρατό να το αποκλείσουν όπως και το απέκλεισαν. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν ήταν όρημη και η κοινωνία μας για ξεσηκωμό. Ήταν φοβισμένη, πολύ φοβισμένη. Οι μόνοι γονείς που θυμάμαι εγώ που ήρθαν απ' έξω ήσαν κάποιοι που παρακαλούσαν τα παιδιά τους να φύγουν, από την κατάληψη, δηλαδή του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. Πώς θυμάστε εκείνη τη βραδιά? Δέστε, εγώ μπήκα, βγήκα, γιατί πηγαίναμε με μια συντρόφισσα μου την Κέτη Σακέτα και μαζεύαμε φάρμακα. Μου είχαν αναθέσει αυτό το πράγμα να κάνω. Και τελικά ξαναμπήκα και έμεινα οριστικά γύρω στις 7.30 το βράδυ, όταν πια οι τραμπούκοι είχαν αποκλείσει, μας χτύπησαν και όλα στην ώρα που προσπαθούσαμε, αλλά βγήκαν κάποια παιδιά κριτική, μάλιστα τους θυμάμαι και έναν έναν, μας σώσαν από τα χέρια τους και ξαναμπήκαμε μέσα στο Πολυτεχνείο. Οργανώθηκε η ζωή μας με τρόφιμα, με φάρμακα. Πότε μπήκατε μέσα για πρώτη φορά? Η κατάληψη άρχισε την ίδια μέρα της Παρασκευής το πρωί, αλλά επισημοποιήθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα με συνελεύσεις ανασχολή. Με πόσα άτομα να μπαίνουν μέσα για πρώτη φορά? Στην αρχή πρέπει να ήταν λίγες εκατοντάδες. Μετά, ξέρετε, υπάρχει μια εκτίμηση για 2.500. Δεν μπορώ να σας πω γιατί. Γιατί εγώ κλείστηκα μετά στον Πομπό. Ένας μαθητής μου τον έστησε, έφερε το παιδί να είναι καλά από τον Ευκλήθη, ήταν αυτός, και έστησε τον Πομπό. Και το γραφείο τύπου ήταν στο υπόγειο. Εμείς ήμασταν σε όροφο. Δεν είχα εικόνα. Εκείνο που θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά είναι ότι υπήρχαν αίθουσες όπου όταν πια βράδιασε τα παιδιά που είχαν γύρει ήσαν ο ένας πάνω στον άλλον κυριολεκτικά. Τι να σας πω, κάποιοι
συναγωνιστές από εκείνη την εποχή μου λένε ότι πρέπει να ήμασταν 2.500. Σέβομαι την άποψή τους. Μεταφέρετε μας το κλίμα. Τι έγινε εκείνο το βράδυ? Το κλίμα ήταν ελαφρώς τρελό. Με την έννοια ότι ξέραμε πάρα πολύ καλά τι πρόκειται να γίνει. Θα αναφερθώ εις τρία τμήματα απευθυνόμενος προς εμάς. Πάλι θα αποτολμήσω επαφή με τους γιατρούς. Ασθενήν έχουμε, εις το γύψο τον βάλαμε. Τον δοκιμάζομαι εάν μπορεί να περπατάει με το γύψο. Σπάζομαι τον αρχικό γύψο και ενδεχομένως περιορίζομαι τον καινούριον εκεί που χρειάζεται. Ενδεχομένως το δημοψήφισμα θα είναι μια γενική θεώρηση των ικανοτήτων του ασθενούς. Ας προσευχηθούμε να μην χρειάζεται ξανά γύψον. Εάν χρειάζεται θα του τον βάλουμε. Και το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι να σας καλέσω να δείτε κι εσείς το πόδι χωρίς γύψο. Καλφακάκου περιγράφει τις στιγμές του Πολυτεχνείου. Τότε ήταν φοιτήτρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέλος της συντονιστικής οργάνωσης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, και θυμάται και περιγράφει τα γεγονότα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Φυσικά θυμόμαστε όλοι και τα γεγονότα, αλλά πέρα από αυτό το βασικό είναι ότι θυμόμαστε αυτή τη δίψα που είχαμε να ανατρέψουμε την Χούντα, δηλαδή την καταπίεση, τη βία, την ομή, την τυραννία εκείνης της εποχής και τη λαχτάρα για ελευθερία και δημοκρατία. Αυτά είναι τα βασικά που μας ενώνανε και αυτά είναι τα κύρια για τα οποία αισθανόμαστε, νομίζω, όλοι όσοι συμμετείχαμε τότε, και οι 3.000 της Θεσσαλονίκης και οι πολλές χιλιάδες στην Αθήνα και αλλού. Αυτά είναι που θυμόμαστε με υπερηφάνεια σήμερα και που σηματοδότησαν τα νιάτα μας αλλά και τη ζωή μας. Κυρία Καλφακάκου, τότε, εκείνη την περίοδο, στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, τι κλίμα επικρατούσε, τι κατάσταση? Είχε ξεκινήσει 1,5 χρόνο πριν η ιστορία της έκφρασης διαμαρτυρίας ενάντια στη Χούντα. Από μόλις η Χούντα φιλελευθερωποιήθηκε άρχισαν οι αντιδράσεις. Δηλαδή είχαν αρχίσει να ακούγονται τα συνθήματα κάτω. Η Χούντα, θέλουμε δημοκρατία, θέλουμε ελευθερία, να φύγουν οι δικτάτορες κτλ. Και βέβαια η κορύφωση ήταν το Πολυτεχνείο, στο οποίο το κλίμα ήταν κάτι ανάμεσα σε ενθουσιασμό, ελπίδα και προσπάθεια πραγματικά να ρίξουμε τη Χούντα μέσα από την εξέγερση και την αντίστασή μας. Είχαν προηγηθεί τότε τα γεγονότα της Αθήνας, έτσι δεν είναι? Δύο μέρες πριν είχαν ξεκινήσει της Αθήνας και αμέσως μετά ακολουθήσαμε εμείς και ακολουθήσαμε ακριβώς γιατί είπαμε πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν στην Αθήνα. Πρέπει και εμείς να κάνουμε την κατάληψη για να, σαν σύμβολο του αγώνα για να πέσει η Χούντα. Κυρία Καλφακάκου, εσείς ήσασταν στο συντονιστικό τότε? Στο ευρύτερο συντονιστικό της κατάληψης, ναι. Ήσασταν φοιτήτρια, ήσασταν νέα. Ναι, δεν φοβηθήκατε? Τιτυρίκα θα έλεγα. Ναι, δεν φοβηθήκατε? Πολύ. Φόβος ήταν μαζί με την ελπίδα. Η βία ήταν μαζί με την δίψα για ελευθερία. Όλα αυτά πηγαίναν δίδυμα. Είχαμε εξάλλου, δεν ήταν απλώς ότι φοβόμαστε έτσι αόριστα. Είχαμε υποστεί και τρομοκρατία και βία και ξύλο και απειλές όλη την προηγούμενη χρονιά. Δεν πηγαίναμε αθώοι, δηλαδή πολλοί από εμάς στο Πολυτεχνείο. Ξέραμε τι σημαίνει αυτό, τι μπορεί να σημαίνει, τι συνέπειες μπορεί να έχει. Αλλά το φόβο το ξεπερνούσε η ανάγκη να παλέψουμε για τη δημοκρατία. Ελλάς, Ελλήνων, φυλακισμένων!
Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, είναι η εκπομπή εφαρμογή Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη App. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στο Πολυτεχνείο και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην πόλη μας, εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Είναι αδύνατο, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Γι' αυτό ακόμη αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ακόμη μιλάμε. Γιατί θα έρθεις κοντά μας. Γιατί θα κατεβείς σήμερα, αυτή τη στιγμή που το μαθαίνεις. Αυτή τη στιγμή θα κατεβείς και θα συνεχίσεις τον αγώνα μας. Και αν αυτή τη στιγμή μας πιάσουν. Και αν ακόμη αυτή τη στιγμή μας σκοτώσουνε. Ναι, δεν φοβόμαστε να πεθάνουμε. Δεν φοβόμαστε όταν θα πεθάνουμε ελεύθεροι. Η Πολυτεχνική Σχολή της Θεσσαλονίκης βρισκόταν τότε απομακρυσμένη από τον αστικό ιστό της πόλης. Γύρω από τη σχολή δεν υπήρχαν γραφεία, καταστήματα ή πολυκατοικίες, μόνο άλλες σχολές του Πανεπιστημίου. Η πόλη ήταν αστυνομοκρατούμενη, με σκληρούς ελέγχους, περισσότερο ακόμα και από την Αθήνα. Μια Θεσσαλονίκη που είχε ζήσει την ιστορία του παρακράτους με δολοφονίες και συλλήψεις. Παντού κυριαρχούσε ο φόβος, χωρίς να λείπουν οι οργανώσεις κατά της δικτατορίας. Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, έπειτα από την κατάληψη της Πολυτεχνικής στην Αθήνα, οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης αποφασίζουν να κάνουν κατάληψη στο Πολυτεχνείο. Από το απόγευμα άρχισαν να σειραίουν στη σχολή χιλιάδες φοιτητές,
και δημιουργήθηκαν ολιγομελείς επιτροπές οι οποίες αποφάσιζαν για την πορεία των κινητοποιήσεων. Έτσι λοιπόν αμέσως τα βλέμματα όλων στράφηκαν προς το Πανεπιστήμιο. Και συνέβησε τις μέρες εκείνες να γίνονται συνελεύσεις σχολών στο Πολυτεχνείο, γεγονός που ευνόησε την κατάληψη. Από την Παρασκευή λοιπόν 17 Νοέμβρη το πρωί άρχισαν να εισάρχονται μαζικά οι φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές της κάθε σχολής έκαναν συνελεύσεις εκλέγοντας την επιτροπή τους και από αυτές τις επιτροπές στη συνέχεια εκλέχθηκε και η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή της Κατάληψης, της οποίας το πρώτο μέλημά της ήταν να οργανώσει τις λειτουργίες μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Έτσι δημιουργήθηκαν επιτροπές περιφρούρησης, σύτησης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ακούσουμε ξανά λίγο το δημοσιογράφο Κλέαρχο Τσαουσίδη στο δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης. Για μένα, ξέρετε, δεν απομονώνονται τα γεγονότα. Υπάρχει μια αλληλουχία σε όλη την περίοδο της δικτατορίας. Είτε όταν με επικεφαλή στο Τριαντάφυλλο τον Μηταφίδη και τον Αντώνη Τολιάκο, τον καθηγητή, είχε στηθεί η Λαϊκή Πάλη, μια οργάνωση που ξεκίνησε από τη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκη και μετά απλώθηκε. Είσαμε και την άνοιξη του 1973, όταν στη Μένα Αθήνα είχαμε τα γεγονότα τότε της νομικής. Εδώ η μεγάλη σύναξη έγινε στην πλατεία του Χημείου. Για πρώτη φορά εμφανίστηκαν και οι συντεταγμένες ομάδες των τραμπούκων της Χούντας. Δυστυχώς τραμπούκοι τότε ήσαν και κάποιοι φοιτητές και πάρα πολλοί σπουδαστές της σχολής σωμάτων, στρατιωτική ιατρική δηλαδή κλπ. Στα κρατήρια ήμασταν στη διάρκεια των ανακρίσεων και των βασανιστήριων. Μέχρι ότου παραπευθήκαμε στο έκτακτο στρατοδικείο της Θεσσαλονίκης. Την πεθυερία θυμήσαμε σήμερα ότι εκεί που ήταν το πολωνικό περίπτερο στη διάρκεια της, στη διεθνή έκθεση, εκεί λειτουργούσε το έκτακτο στρατοδικείο της Θεσσαλονίκης. Αλλά βλέπετε ότι ποτέ οι διοικούντες στην έκθεση ή κάποιοι άλλοι δεν έχουν αναφέρει ότι ένα κομμάτι της ιστορίας, το πιο σκληρό, ηρωικό για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, γράφει και σε αυτό το περίπτερο της διεθνούς έκθεσης. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε ζητήσει να τοποθετεί ένας δείκτης μνήμης εκεί. Τότε πόσο χρονών ήσασταν, κύριε Μηταφίδη? Όταν με συνέλαβαν είχα κλείσει τα 22. Ποια χρονιά ήταν όταν σας συνέλαβαν? Ήτανε παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης του 1969. Ήσασταν φοιτητής σε ποια σχολή? Ήμουν φοιτητής στη Φιλοσοφική Σχολή και τελευταίος γραμματέας από το Σύλλογο Φοιτητών Φιλοσοφικής που είχε διαλύσει η Χούντα. Εσείς συλληφθήκατε για τη δράση σας ενάντια στη Χούντα, έτσι δεν είναι? Ναι, συμμετείχα στην αντιδικτατορική οργάνωση Σπουδαστική Λαϊκή Πάλη. Κύριε Μηταφίδη, σας συλλαμβάνουν και σας πηγαίνουν στο χώρο που περιγράψατε νωρίτερα μέσα στην έκθεση? Όχι, εκεί δικαστήκαμε. Όταν μας συνέλαβαν, μας πήγαν στα γραφεία της ΚΙΠ που τότε έδρευε στο σημερινό Πολεμικό Μουσείο που, όπως ξέρετε, έχουμε από το 16 ένα χώρο μνήμης για την αντιδικτατορική αντίσταση. Και θα προέτρεπα τους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα τους νεότερους, γιατί έρχονται σχολεία, να τον επισκεφτούν. Είναι μια συμπυκνωμένη ιστορία της δικτατορίας και της αντίστασης στη δικτατορία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εκεί υποστήκατε και βασανιστήρια? Τις ανακρίσεις και τα βασανιστήρια τις έκαναν στρατιωτικοί και αποσπασμένοι από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Μας πηγαινοφέρνανε ανάμεσα στην ΚΙΠ και την ασφάλεια της Βαλαωρίτου, γιατί είχε μεταφερθεί εκεί η ασφάλεια. Εκεί που είναι σήμερα βλέπω ένα ΙΕΚ. Υπάρχουν τρία κελιά μάλιστα σώζοντα από εκείνη την εποχή στο υπόγειο του ΙΕΚ. Η Βαλαωρίτου ήταν και ο χώρος όπου βασανίστηκαν αυτοί που είχαν συλληφθεί και κρατηθεί μετά την κατάληψη Πολυτεχνικής Θεσσαλονίκη, πριν τους μεταφέρουν μετά στο Γεντικουλέα, όπου βέβαια τους απελευθέρωσαν μετά την ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιαννίδη. Ο
Ο Ιωάννης Γκυργκούδης, συνταξιούχος μαθηματικός σήμερα, έζησε ως φοιτητής το ομό και φασιστικό καθεστώς της δικτατορίας. Φυλακίστηκε το 1968 σε ηλικία 24 χρονών ως μέλος των οργανώσεων Λαμπράκη και Ρήγας Φεραίος και αποφυλακίστηκε το 1973. Έζησε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και περιγράφει τη νύχτα της 17ης Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Σας τη διαβάζω έτσι ακριβώς όπως μου τα μετέφερε το 2018. Το Νοέμβριο έχουμε την κατάληψη του Πολυτεχνείου της Αθήνας. Πληροφορούμαστε τα γεγονότα και αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, τέτοιες κινήσεις έγιναν και στα Γιάννηνα και στην Πάτρα. Η απόφαση είχε πάρθει και εγώ πήγα το απόγευμα της Παρασκευής στο Πολυτεχνείο. Μας παρακολουθούσαν οι πάντες. Εγώ κάθε μέρα έξω από το σπίτι μου σε 24ωρη βάση είχα ασφαλίτες. Συγκροτήθηκαν επιτροπές κατά τη σχολή, όπως και επιτροπές φύλαξης των εργαστηρίων και επιτροπή τύπου, που οι φοιτητές της Πολυτεχνικής έστησαν ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος εξέμπεμπε στους 1450 χιλιοκύκλους και καλούσε τον κόσμο σε συμπαράσταση και κινητοποίηση. Μέσα στο Πολυτεχνείο υπήρχαν φοιτητές διαφόρων σχολών. Πρέπει να ήμασταν πάνω από 3.000 φοιτητές. Τα κύρια αιτήματα ήταν πολιτικά. Να φύγει η δικτατορία, ελεύθερες εκλογές, αποκατάσταση της δημοκρατίας. Να φύγει η χώρα από τον ΝΑΤΟ. Κατά τις 6-7 το απόγευμα εμφανίστηκαν και πολίτες που μας συμπαραστέκονταν. Το βράδυ, γύρω στη μία τα μεσάνυχτα, η αστυνομία και ο στρατός άρχισε να διώχνει το συγκεντρωμένο πλήθος. Περικύκλωσαν το Πολυτεχνείο και δύο τάγκς παρατάχθηκαν στην είσοδο. Παράλληλα, είχαμε επικοινωνία με την Αθήνα και μαθαίναμε τα γεγονότα που συνέβαιναν εκεί. Η αστυνομία μας ζητάει να αποχωρήσουμε. Εμείς ζητάμε την παρέμβαση εισαγγελέα για να φύγουμε ασφαλείς. Ο εισαγγελέας ήρθε και υποσχέθηκε φωνάζοντας με την Τουντούκα ότι κανείς δεν θα πάθει τίποτα. Κάτι το οποίο δεν συνέβη. Κατά τις 3 το ξημέρωμα αρχίσαμε να βγαίνουμε, πήκαν μπροστά τα τάγκς και οι ασφαλίτες διάλεγαν ποιους θα έπιαναν. Έγιναν πάρα πολλές συλλήψεις. Δεν χωρούσαμε στα κρατητήρια και στα αστυνομικά τμήματα. Ήταν όλα σφιχτικά γεμάτα. Από την Αθήνα με τη μοναδική γραμμή που δεν είχε κόψει η ασφάλεια, ήταν μια γραμμή σε ένα δεύτερο γραφείο του καθηγητή Φατούρο εκτός τηλεφωνικού κέντρου και γι' αυτό δεν την ξέρανε. Μας είχε δώσει τα κλειδιά ο κ. Φατούρος και έτσι επικοινωνούσαμε. Ξέραμε ότι στην Αθήνα πια κατεβαίνουν δυνάμεις, ότι έχουν ακροβολιστεί και ελεύθεροι σκοπευτές και τεθωρακισμένα. Ξέραμε τι θα γίνει. Και μετά μας ειδοποίησαν ότι έρχονται και από το συντριβάνι είχαν δει τα τάγκς, τα δύο που ήρθανε και κλείσανε την είσοδο. Ωστόσο υπήρχε, δεν μπορείτε να φανταστείτε, εκεί πέρα ένα κέφι απίστευτο. Δηλαδή, άγνοια κινδύνου θέλετε. Ξέραμε πολύ καλά, κάποιοι ήμασταν λίγο πιο μεγάλοι, έτσι, και ξέραμε πολύ καλά τι θα γίνει. Και δεν πέσαμε έξω, μάλλον εντάξει, τουλάχιστον εδώ δεν σκότωσαν. Αλλά ακόμη και όταν ήρθαν τα τάγκς και ήρθε ένας κατάπτυστος εισαγγελέας, γιατί προσέξτε γιατί λέω κατάπτυστος, είχε αρθεί ο στρατιωτικός νόμος και αυτό που κάμναν ήταν παράνομο. Είχαν παραβιάσει άσυλο, τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ένας πρίτανης, γελίος, μόνο έτσι μπορώ να τον χαρακτηρίσω, που υποσχέθηκε στην αντρική του τιμή ότι δεν θα πειράξουν κανένα μας, και όταν μπήκαν τα παιδιά που διαπραγματεύονταν, ο Μακαρίτης, ο Θωμάς, ο Βασιλιάδης μαζί με το Χρυσάφι τον Ιορδάνογλου και δεν θυμάμαι ποια κοπέλα, αυτοί διαπραγματεύτηκαν, και όταν ξαναμπήκαν μέσα και είπαν ότι μας ζητούν να παραδοθούμε τώρα, είπαμε όχι, το πρωί, εμείς θα βγούμε το πρωί. Τότε άρχισαν να οπλίζουν οι στρατιώτες απ' έξω. Ξανασυζητήθηκε στο συντονιστικό, αποφασίστηκε να παραδοθούμε και στηριχτήκαμε. Είπαμε πρίτανης να πάρει ευχή, να πάρει, έτσι, εισαγγελέας. Άντε, τους ασφαλίτες δεν τους είχαμε καμία μα καμία εμπιστοσύνη. Και όμως με το που βγήκαμε, συλλάβαν 210, το ξύλο άρχισε από εκεί, από την πύλη του Πολυτεχνείου μπροστά. Μπροστά στα μάτια μου κλωτσίσαν με τον πιο χυδαίο τρόπο το Χρυσάφι τον Ιορδάνογλου, τον τζάκισαν κυριολεκτικά.
όταν μας πήγαν στην ασφάλεια, μας πέρασαν από δύο σειρές αστυνομικών με γκλόμπς στα χέρια, οι οποίοι μας χτύπαγαν όπου βρίσκανε, και μετά μέχρι το πρωί είχαν βάλει στη σάλα των κρατητηρίων στο υπόγειο κάτω ένα φοιτητή, τον Αγγελόπουλο, Αθηναίος ήτανε, και τον τσάκισαν κυριολεκτικά αυτοί οι άντρες, δεμένο φυσικά, έτσι. Και μετά άρχισε η γνωστή ιστορία, μέχρι τη μέρα του πραξικοπήματος του Ιωαννίδη, όπου ξαφνικά οι ασφαλίτες φοβήθηκαν μήπως τυχόν κάτι άλλο γίνεται, δεν ήταν στο κόλπο. Ως δούλοι βέβαια έσπευσαν μετά να προσαρμοστούν με τη νέα κατάσταση και σταμάτησαν τα βασανιστήρια για 3 μέρες. Μετά ξανάρχισαν, και μετά μας πήρανε, μας μοιράσανε, και μας φάνηκε ότι οι μισοί πήγαν στο Γεντίκου, λέει, οι άλλοι μισοί στο Μεταγωγόν. Μάλλον ότι κάποιοι πάνε για δίκη, κάποιοι για εξορία, κυκλοφορούσαν φήμες, ξέρετε. Επισήμως δε εμείς δεν υπήρχαμε, δεν είχε ανακοινωθεί σύλληψη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιτρέψτε μου να ανοίξουμε ένα μικρό παραθυράκι, κυρία Καλφακάκου. Ναι. Και να μου περιγράψετε μία από αυτές τις στιγμές βίας. Τις προσωπικές ή τις γενικότερες? Τις προσωπικές, τις δικές σας. Κοιτάξτε, εγώ την προηγούμενη χρονιά, επειδή μετήχα σε όλες τις κινητοποίησεις, τις συνελεύσεις, την αποχή που είχε γίνει στο Πολυτεχνείο, και είχα βγει και στην Επιτροπή του Πολυτεχνείου, άρα είχα αρχίσει να γίνομαι γνωστή, παρόλο που ήμουν πολύ μικρή. Με κάλεσαν στην ασφάλεια για να με απειλήσουν ευθέως ότι, κοίταξε, όταν γυρίζεις μόνη σου τα βράδια, να σκέφτεσαι ότι τι μπορεί να σου συμβεί. Συν και να με χτυπήσουν. Το ίδιο έγινε και μέσα στο Πολυτεχνείο, όταν συλληφθήκαμε και μείναμε ένα μήνα φυλακισμένοι, 36 άτομα, εκ των οποίων οι 5 γυναίκες. Μία από τις γυναίκες ήμουνα και εγώ, και φυσικά εκεί υποστήκαμε βία. Και τρομοκρατία βέβαια, αλλά που είναι χειρότερη σας πληροφορά από τη βία. Δηλαδή εγώ πιο πολύ θυμάμαι τις μέρες που καρδιοχτυπούσα, πότε θα με φωνάξουν επάνω και θα με χτυπήσουν, παρά την ώρα που με χτυπούσαν. Πού φυλακιστήκατε, πού ήταν όλο αυτό? Στα υπόγεια της Βαλαωρίτου, που ήταν τότε η ασφάλεια. Στα υπόγεια μιλάμε δηλαδή σε κάτι κελιά μικρά, σκοτεινά, χωρίς τίποτα μέσα, που κοιμόμασταν στο πάτωμα, και ευτυχώς οι γονείς μας έστειλαν κουβέρτες για να μην κοιμόμαστε στο τσιμέντο. Αμέσως μετά την κατάληψη, τη νύχτα 3 έγινε στην Αθήνα, 4 εδώ το πρωί αν θυμάμαι καλά, που ήρθαν τα τάγκ, η αστυνομία, οι στρατιώτες,
κλούβες και συνελήφθησαν γύρω στα 250 άτομα. Στο τέλος έγινε ένα ξεκαθάρισμα, ας πούμε, την άλλη μέρα και μείναμε 36 πιο γνωστοί προτεργάτες, δεν ξέρω πώς να το πω. Ποια ονόματα θυμάστε που ήταν μαζί σας? Πάρα πολλούς, ο γνωστότερος στο οποίο τη μνήμη πάμε να τιμήσουμε και τώρα έξω από το Πολυτεχνείο είμαι, είναι ο Θωμάς ο Βασιλιάδης που έφυγε νωρίς στα 38 του χρόνια και πολλοί λένε ότι σε αυτό έπαιξαν ρόλο και τα βασανιστήρια που είχε υποστεί, πάρα πολλά βασανιστήρια, γιατί ήταν και σε παράνομη οργάνωση, είχε κάνει φυλακή, τον είχαν συλλάβει ξανά γιατί έριχνε προκηρύξεις τότε που έκανε αυτό το δημοψήφισμα η Χούντα για τον Βασιλιά και μετά τον συνέλαβαν και στο Πολυτεχνείο. Τέλος πάντων, ο Θωμάς ο Βασιλιάς ήταν ένα σύμβολο του αγώνα εκείνη την εποχή και τον τιμούμε ακόμα και σήμερα κάθε χρόνο στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Αλλά πέρα από αυτούς είναι η Κλεοπάτρα η Παπαγεωργίου, η εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου, μια ατρόμητη πραγματικά γυναίκα, κοπέλα τότε, που αντιστάθηκε στη Χούντα όλα εκείνα τα χρόνια και δεν φοβόταν τίποτα. Ήταν ο Πάνος Ερμίδης, ο Χρυσάφης, ο Ιορδάνογλου, ο Λέντζας, ο Πέτρος ο Οικονόμου, ο Λευτέρης ο Μαλακτενάκης, ο Γιώργος ο Σμυρνής, η Μαρία η Μαυραγάνη, η Ντόρις η Σακλαμπάνη, φυσικά ο Κλέαρχος ο Τσαουσίδης, ο συνάδελφός σας, ο δημοσιογράφος και φίλος που έφυγε και αυτός πρόσφατα. Έφυγε και πρόσφατα, ναι. Ο Τάκης ο Καΐσης, ο δημοσιογράφος που είχε έρθει, τότε δεν ήταν αυτός φοιτητής, αλλά είχε έρθει για να έμεινε μαζί μας το βράδυ και τον συλλάβανε. Και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι, στους οποίους αυτή τη στιγμή ο Λάκης ο Προγκίδης, σίγουρα ξεχνάω με όλα τα 36 ονόματα, μπορείτε να τα βρείτε, έχουν βγει και στο διαδίκτυο σήμερα. Πολλοί τα βγάλανε για να μην ξεχνάμε. Αλλά φυσικά και όλοι οι ανώνυμοι, εκτός των 36, των 200 και των 3.000, όλοι αυτοί που κάναν αυτή την εξέγερση μαζική και δυναμική, έτσι ώστε πραγματικά βοήθησε και στο να επιταχύνει το τέλος της Χούντας, αλλά και να φέρει μια πιο ολοκληρωμένη δημοκρατία όσο γίνεται μετά τη μεταπολίτευση, σε σχέση με την ελεγχόμενη δημοκρατία που ήθελε να εγκαθιδρύσει η Χούντα, που προσπάθησε και δεν το πέτυχε ευτυχώς. Κύριε Καλφακάκου, κλείνοντας, για τα νέα παιδιά τα οποία ακούνε τη λέξη Πολυτεχνείο και δεν μπορούν να καταλάβουν το τι σημαίνει αυτό ή δεν μπορούν να το προσδιορίσουν ακόμα, με δύο λέξεις τι θα τους λέγατε? Αντίσταση κατά της τυραννίας, πάλι για ελευθερία, δημοκρατία και αξιοπρέπεια. Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπωρου πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς τα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω απ' τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Πάμε να δεις
στα γεγονότα του Πολυτεχνείου ήταν ενός χρόνου δικηγόρος. Μπορεί να μην συμμετείχε ενεργά στα γεγονότα μέσα από την Πολυτεχνική Σχολή της Θεσσαλονίκης, συμμετείχε όμως στις κρυφές συναντήσεις που προετοίμαζαν το κλίμα αντίδρασης στη δικτατορία της Χούντας. Αυτές τις στιγμές η κυρία Νικηφόρου μοιράστηκε μαζί μας. Για να τις ακούσουμε. Πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή η ιστορία της αναταραχής άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά από το Φεβρουάριο με την, του 1973 φυσικά, με την κατάληψη της νομικής. Μετά από αυτήν την ιστορία είχαν αρχίσει να υπάρχουν καταρχήν στοιχειώδεις οάσεις κάποιων ανθρώπων που ενδιαφέρονταν να κάνουν κάτι επιτέλους, και μία από αυτές ήταν ο Σύλλογος Αρχιτεκτών στην Οδό Προξένου Κορομιλά. Εκεί μαζευόμασταν μία σειρά, καταρχήν αρχιτέκτονες βέβαια και οι φίλοι τους, κάποιοι δικηγόροι και κάποιοι άνθρωποι που ανησυχούσαν για αυτή την ιστορία, και μάλιστα το αποκορύφωμα ήταν ότι κάποια βραδιά που είχαμε καλέσει το Μάνο Λοΐζο να πει κάποια από τα τραγούδια του, τα τότε κυνηγημένα, νέγρικα κλπ. Και κάποια στιγμή την ώρα που άρχισε να τραγουδάει ο Μάνος ο Λοΐζος, τα νέγρικα, είχε αρχίσει σιγά σιγά να εισέρχονται σαν κολοβά φίδια διάφοροι ασφαλίτες μέσα στην αίθουσα, τους οποίους πήραμε χαμπάρι και άρχισαν τα χαζά τραγούδια, τα γνωστά, τα οποία ήθελε η Χούντα να λέγονται. Δεν ενδιαφέρε, ας πούμε, να υπάρχει κάποια διάθεση, ας πούμε, να ανοίξει κάποια παράθυρα από αυτήν τη σκοτεινιά. Το δεύτερο περιστατικό που θυμάμαι ήταν ότι ήμασταν μια ομάδα δικηγόρων, στην Τσιμισκή 5 παραδείγματος χάρη, τον 8ο όροφο, μαζευόμασταν κατά διαστήματα προσπαθώντας να δούμε τι μπορεί να γίνει. Σε μια λοιπόν από αυτές τις συναντήσεις μας, όπου υπήρχαν και 2-3 παιδιά που είχαν οι σύντροφοι του Χαλκίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της Χούντας, με δεδομένη τότε την ανατίναξη που επιχείρησαν ενός πυλώνα επάνω στην Καφταντζόγλου, την ημέρα που η Χούντα έκαμνε το 1967, το Σεπτέμβρη δηλαδή, τα εγγένεια της εκθέσεως. Έκαναν αυτή την ενέργεια προσπαθώντας να δείξουν ότι δεν κοιμάται όλος ο λαός της Θεσσαλονίκης στους καναπέδες του και παρακολουθεί, αλλά ότι ενδιαφέρεται και κάνει κάποιο είδους αντίσταση. Μετά λοιπόν από το περιστατικό αυτό, είχε ήδη αποφυλακιστεί λόγω ανήκει στις βλάβες ο Νάντης ο Χατζιγιάννης και ο Γρηγόρης ο Πανδής, που ήταν οι σύντροφοι του Γιάννη του Χαλκίδη, και μαζί με αυτούς και κάποιους άλλους δικηγόρους γινόταν οι συναντήσεις αυτές στην προσπάθεια να δούμε τι γίνεται. Κάποιο βράδυ λοιπόν την παραμονή της 17ης Νοεμβρίου ειδοποιηθήκαμε να φύγουμε από το γραφείο όπως μπορεί ο καθένας, και εγώ συνοδεύοντας τον αγωνιστή πραγματικά Αλέκο Ιωσιφίδη, ο οποίος δεν είναι πια ανάμεσά μας και ο οποίος είχε πάθει πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της Χούντας. Δεν ξέρω αν είχατε ακούσει μια ιστορία που τον εκπαραθύρωσαν από την ασφάλεια και είχε τραυματιστεί και πραγματικά κινδύνευσε να πεθάνει. Εν πάση περιπτώσει φύγαμε από εκεί και κατευθυνόμασταν τάχα αδιάφορα προς τον Κοχλία, την έκθεση ζωγραφικής του Λαχά, για να, ξέρω εγώ, να κάνουμε ό,τι πάμε για πολιτιστικούς λόγους. Την περίοδο εκείνη μόλις είχαμε γυρίσει με τον άντρα μου πριν ένα χρόνο περίπου από την Αγγλία και ζούσαμε στις Εύξηδες, δηλαδή στο πολύ κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήταν βραδιά που είχαμε λογαριάσει με κάποιους φίλους να πάμε και σινεμά κλπ. Αλλά μετά από αυτήν την ανακοίνωση, και μάλιστα υπάρχει και ένα περιστατικό το οποίο θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Την ώρα που φεύγαμε από αυτήν την Τσιμισκή 5, τη γιάφκα που λέγαμε, τη δικιά μας, και εγώ συνόδευα τον Αλέκο τον Ιωσιφίδη που έπρεπε να πάει σπίτι του, έπεσε πάνω μας ο Νάντης ο Χατζηγιάννης και λέει: Αλέκο, εάν δεν έχεις απόψε που να μείνεις, σήκω φύγε από το σπίτι σου. Πήγαινε βρες έναν τρόπο. Εγώ, επειδή δεν είχα καμιά ιδιαίτερη συγγενική ή άλλη σχέση με τον Αλέκο τον Ιωσιφίδη, πέρασα από το σπίτι, παρακάλεσα τον άντρα μου να πάρει τους φίλους και να πάνε σινεμά, και ανεβήκαμε πάνω γιατί ήθελα να του προσφέρω αυτήν τη φιλοξενία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί, ένας φίλος του άντρα μου, ο οποίος ήταν ακριβώς στο γραφείο του στην Αθήνα απέναντι από το Πολυτεχνείο, μας τηλεφωνούσε κάθε 5-10 λεπτά και μας έβαζε να ακούμε το εδώ Πολυτεχνείο και όλη αυτή τη βαβούρα που γινόταν στην Αθήνα. Την άλλη μέρα το πρωί κατά τις 5 ξύπνησα χαράματα, γιατί τότε οι θηρωροί δεν ήταν και τα πιο έμπιστα πρόσωπα, ας πούμε, για να σε προστατεύσουν κλπ. Ή να μην πούν ότι κάποιος έμεινε στο σπίτι σου το βράδυ κλπ. Και φυγαδέψαμε τον Αλέκο τον Ιωσιφίδη. Στη συνέχεια κατευθύνθηκα προς τη Μακεδονία και είδα ότι είχαν πια μπει στο Πολυτεχνείο.
Στο Πολυτεχνείο εγώ είχα ήδη, ήμουν ενός έτους δικηγόρος. Στο Πολυτεχνείο άρχισαν να καταφθάνουν πληροφορίες ότι ήταν και φίλοι μας διάφοροι κλπ. Οι φοιτητές που ήταν τα κορίτσια τους μέσα στο Πολυτεχνείο ήταν πραγματικά ανάστατοι, φοβούμενοι για τη ζωή των παιδιών κλπ. Και ξαφνικά κάναμε μία μικρή σύσκεψη με κάποιους συναδέλφους, κάποιοι από τους οποίους δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας, όπως ο Θανάσης Αγγελινούδης κλπ. Και αποφασίσαμε να πάμε στη Βαλαωρίτου να δούμε ποιοι επιτέλους έχουν συλληφθεί από τις ομάδες που μας ενδιέφεραν. Το Ρίγα Φεραίο συγκεκριμένα, ας πούμε, και όποιον άλλο γνωρίζαμε. Αλλά την ώρα που ξεκινούσαμε, οι σοφότεροι και μεγαλύτεροι σύντροφοί μας είπανε, δεν πρέπει να πάτε εσείς εκεί, γιατί θα πάτε να ρωτήσετε και να προσφέρετε νομικές υπηρεσίες, αλλά θα βρεθείτε από την άλλη μεριά. Έτσι λοιπόν καταφέραμε και βρήκαμε δύο συναδέλφους μας, οι οποίοι ανήκαν τότε στην Ένωση Κέντρου και δεν είχαν καμία παρτίδα με τις υπηρεσίες ασφάλειας κλπ. Με αποτέλεσμα, πράγματι, και είναι προς τιμή τους, αποτέλεσαν τους συνδέσμους μας μεταξύ των συλληφθέντων και ημών, για να μπορούμε να λειτουργούμε, μήπως μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να βγουν γρήγορα από τη φυλακή. Για μένα λοιπόν η δικαίωση ήρθε για κάποιους, δυστυχώς όμως πολλοί μη δε της τότε Προέδρου του Συνασπισμού, μέλος του οποίου είμαι, εξαιρουμένης, οι οποίοι εξαργύρωσαν πάρα πολύ ακριβά το τομάρι τους και τη συμμετοχή τους στο Πολυτεχνείο. Έφυγες στη μέση όλου του κόσμου και συμφώσμου κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκεφτεί. Η πλατεία ήταν άδεια και τρελός απ' τα σημάδια σας σκυλί. Με συνθήματα σκισμένα σ' έναν έρωτα για σένα έχω χυθεί. Στ' αμφιθέατρο σε ψάχνω στους διαδρόμους και τους δρόμους και ζητώ πληροφορίες και υλικό να φωτίσω τις αιτίες που μ' αφήνουνε μισό. Πρόσωπο σου κάτι έχει σωθεί. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου για ζωή. Στα παιδιά και τους εργάτες, στους πολίτες, στους οπλίτες, στα πλακάτ και τη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάδει κι όλα είναι συνειδητά. Σήμερα συνομιλήσαμε και με τον τριαντάφυλλο Μηταφίδη, ο οποίος, όπως ακούσατε σε προηγούμενο ηχητικό, συνελήφθη το 69 και περιγράφει τις μέρες που πέρασε στις φυλακές για περίπου 4 χρόνια. Θυμάστε την ημέρα της σύλληψής σας? Φυσικά τη θυμάμαι. Είχε έρθει ένα ολόκληρο κομμάντο από ασφαλίτες και άνδρες της ΚΙΠ με τα πιστόλια στα χέρια. Εισέβαλαν μέσα στο σπίτι. Πού μένατε τότε? Έμενα γωνία Ομήρου, σε μια πολυκατοικία, Ομήρου με Παπάφη.
Ήσασταν μόνος στο σπίτι? Ήταν οι γονείς μου εκείνη την ώρα. Ήταν μεγάλη ηλικία. Ναι. Τι τους είπατε τότε? Τι είπατε στους γονείς σας? Δεν πρόλαβα να τους πω τίποτα. Τους ξαναείδα μετά από ένα μήνα, όταν πια η Χούντα είχε ετοιμάσει και το παραπεπτικό βούλευμα στο στρατοδικείο. Μάλιστα. Είχα δει συγκεκριμένα τη μητέρα μου, ναι. Κύριε Μεταφίδη, τι ήταν αυτό που θα θέλετε να ακουστεί και δεν σας το ρώτησα? Ότι η αγωνιστική στάση ζωής είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας. Ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει με σκιαμαχίες στην τηλεόραση, με τα social media, όσο σημαντικά και έχουν μια μεγάλη επιρροή στη ζωή μας, αλλά μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες. Να μην... Αυτό ήταν και το μεγάλο μάθημα του Πολυτεχνείου. Γιατί εγώ ανήκα στην πρώτη περίοδο της αντίστασης. Εμείς σαν τον Τυφλοπόντικα, συνθήκες παρανομίας, προσπαθούσαμε να σκάψουμε υπόγειες διαδρομές της συνειδήσης, ώστε... αλλά το... η καινούργια γενιά που μπήκε στη μάχη ήδη από το τέλος του, περίπου εκεί στο 1972, ήταν που κέρδισε, θα λέγαμε, το στοίχημα. Πάλεψε τη δικτατορία στον ανοιχτό αέρα. Κύριε Μεταφίδη, και το πλήρωσε βέβαια. Τι έχετε να θυμάστε, κύριε Μεταφίδη, από εκείνες τις ημέρες που ήσασταν κρατούμενος? Κοιτάξτε κάτι, φυσικά είναι οι οδυνηρές, πώς να τις ονομάσω, μνήμες από την κακοποίηση που είχαμε υποστεί από τους δήμιους της Χούντας, αλλά δεν κυριαρχεί αυτό, παρά το ότι δεν βγήκαμε αλόβητοι από εκεί, και καθώς πέρασε, περνούν και τα χρόνια και έχουμε μεγαλώσει αυτή τη στιγμή, βγαίνουν, θα έλεγα, σαν τα παλιά κρυολογήματα. Αλλά ο αγώνας, η αντίσταση, η προσπάθεια που να ανατραπεί το δικτατορικό καθεστώς και να αποκτήσει ο κόσμος ελευθερίες. Πόσο καιρό μείνατε κρατούμενος? Έμεινα 4 χρόνια. Πέρασα και από το Γεντίκουλε. Στο Γεντίκουλε βρεθήκαμε μετά από απεργία πείνας που είχαμε κάνει στο Μεταγωγόν, που βρίσκεται γωνία Χριστοπούλου και Φιλίππου. Τώρα είναι μια μάντρα με οικοδομικά υλικά εκεί. Κατά τη διάρκεια της κράτησής σας, της φυλάκησής σας, είχατε επικοινωνία με κάποιον σύνδεσμο έξω? Δηλαδή ξέρατε τι συνέβη έξω, τι γινότανε? Κοιτάξτε, στον Κορυδαλά όταν είχαμε πάει, συχνά πυκνά φτιάχναμε με τις εφημερίδες χούνια και απευθυνόμασταν στους κατοίκους των γύρω περιοχών, γύρω πολυκατοικιών. Είχαμε και οπτική επαφή από τα, τουλάχιστον από τα κελιά που ήταν στον τελευταίο όροφο. Και γι' αυτό φρόντισαν να μας απομακρύνουν. Μας μετήγαγαν μετά στην Αίγινα, γιατί είχαμε στασιάσει οι κρατούμενοι την άνοιξη του 1970. Αλλά η επαφή γινόταν μέσα από τα επισκεπτήρια και με διάφορους άλλους τρόπους. Χρησιμοποιούσαμε και φύλακες σε πολλές περιπτώσεις, με διάφορους διάβολους, με παράνομα σημειώματα, με ραδιόφωνα που είχαμε καταφέρει κάποια να τα περάσουμε μέσα, ακριβοπληρωμένα βέβαια. Καταλαβαίνετε πως αυτά έμπαιναν μέσα. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε επαφή. Πληροφορούμασταν τι γινόταν έξω. Τώρα να σας πω ότι ένα από τα μεγάλα αγκάθια, ίσως το μεγαλύτερο που είχε η δικτατορία, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, ήταν το ζήτημα της απελευθέρωσης των πολιτικών κρατουμένων. Μετά μάλιστα τις καταγγελίες του Αείμνης, του Περικλή, του Κοροβέση και της Κίτης Αρσένη στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα βασανιστήρια. Όπως καταλαβαίνετε, η Χούντα είχε εκτεθεί ανεπανόρθωτα, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης, και γι' αυτό μπορείτε να δείτε και από φωτογραφίες που υπάρχουν στις διαδηλώσεις που γίνονταν κατά της δικτατορίας στην Ελλάδα, το κυρίαρχο ζήτημα ήταν η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Να σας πω επίσης ότι εκτός από την καταδίκη από το στρατοδικείο, είχα καταδικαστεί με άλλους 3 συναγωνιστές μου. Σε ισόβια κάθυρση είχαμε καταδικαστεί με βάση ένα νομοθετικό διάταγμα της Χούντας. Ένα διάταγμα της Χούντας είχαμε
στερηθεί και τη φοιτητική ιδιότητα. Είχαμε αποβληθεί, είχαμε διαρκή αποβολή από το πανεπιστήμιο. Δεν φοβηθήκατε καθόλου αυτή τη διάρκεια που ήσασταν στα κρατητήρια, στη φυλακή? Κοιτάξτε κάτι, ο φόβος είναι ότι όταν έχεις να κάνεις με κτίνη, παρά το ότι ήταν εκπαιδευμένοι στο να βασανίζουν ανθρώπους και χάσαμε ανθρώπους από βασανιστήρια, μας χάσαμε και ανθρώπους από, που τους εκτέλεσαν. Εδώ στο Πολεμικό Μουσείο, όπως ξέρετε, μετά από βασανιστήρια άφησε την τελευταία του πνοή ο πρώην βουλευτής της ΕΔΑ, ο Γιώργης Τσαρουχάς. Το Γιάννη το Χαλκίδη, στην οδό Κωνσταντινούπολης, τώρα πια Χαλκίδη 164, τον εκτέλεσαν ψυχρό. Τον Βασίλη τον Πεκροδημήτη τρεις μέρες μετά το πραξικόπημα στο αστυνομικό τμήμα του Χαριλάου. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, μέρα μεσημέρι, τη Μαρία την Καλαβρού. Ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την αντιδικτατορική αντίσταση. Ξέρετε ότι ανάμεσα στα θύματα του Πολυτεχνείου, την επομένη μάλιστα της καταστολής, ήταν και ένα πολύ μικρό παιδάκι από αδέσποτες σφαίρες. Γιατί έριχναν στο γάμο του Καραγκιόζη, τα λέγαμε, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρομοκρατίας. Κύριε Μεταφίδη, μετά από χρόνια έτυχε ποτέ να συναντήσετε κάποιον από τους βασανιστές σας? Όχι, αλλά θυμάμαι την ιστορική δίκη που έγινε για τον εκτελεστή του Γιάννη του Χαλκίδη, τον Ανδρέα του Λεπενιώτη, όταν είχε το θράσος να μηνύσει τον Νάντι του Χατζηγιάννη, αυτό από τη μάρτυρα της δολοφονίας του Γιάννη του Χαλκίδη. Ήταν μια ιστορική δίκη αυτή, γιατί αναγκάστηκε να ομολογήσει στο τέλος σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, λέγοντας τον σκοτώσαμε. Ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή και η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια ιστορικών διαστάσεων απόφαση, έχει δημοσιευθεί και στα νομικά περιοδικά. Πάγωσε η τζιμινιέρα κι απ' έξω από την πύλη εργάτες μαζεμένοι συζητάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Ακούσαμε τη Ρία Καλφακάκου, τον Τριαντάφυλλο Μεταφίδη να μιλούν στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για τις μέρες που ζήσανε στη Θεσσαλονίκη, τη διάρκεια της Χούντας. Επίσης ακούσαμε τους Κλέαρχο Τσαουσίδη, δημοσιογράφο, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, αλλά και τη Σοφία Νικηφόρου, να μιλούν το 2007 στην Κλαούντια Έγκερς για το Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης. Κανείς δεν θα περάσει χάλιο να